Λοιπόν, κύριε συνάδελφοι, χαίρομαι καταρχήν γιατί υπάρχει ένα γιορτινό κλίμα και αυτό θέλω να το συνεχίσουμε έξω από εδώ και στο τέλος αυτής της διαδικασίας να πούμε με πολύ χαρά και σύμπνια όλοι καλά Χριστούγεννα. Θα το ευχηθώ να κλείσει η διαδικασία εδώ, να βγάλουμε ένα ουσιαστικό αποτέλεσμα και να πούμε καλά Χριστούγεννα στο τέλος. Συνεχίζοντας, είμαι στην τιμή να σας ανακοινώσω το πρακτικό υπολογίστη του υποψηφίου Προέδρου του Δημοτικού μας Συμβουλίου της Δημοκρατικής Παράταξης Πλειοψηφίας τώρα για την Πάτρα. Λίγο ησυχία, γιατί θέλω όπως εγώ το προσεγγίζω και εσείς το θέμα τόσο πολύ σοβαρά. Μετά από πρόσκληση του Δημάρχου προς όλα τα μέλη της Δημοτικής Ομάδας της Δημοτικής Παράταξης τώρα για την Πάτρα, συνήλθε σήμερα την 21η Δεκεμβρίου του 2011 ημέρα Τετάρτη στην αίθουσα διασκέψεων της Δημοτικής Παράταξης στο κτίριο Λαδόπουλου, ακτινιδιών Πάτρα, η Δημοτική Ομάδα της Παράταξης τώρα για την Πάτρα, για να εκλέξει με μυστική ψηφοφορία τον υποψήφιο της Παράταξης για το αξίωμα του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου. Κύριε Πρόεδρε, τι διαδικασία. Αφήστε τα χρήματα, είστε πώς διαδικασία. Πείτε το όνομα, πείτε το όνομα. Σας παρακαλώ, δεν έχετε το λόγο. Τι μπορεί να το πω το όνομα. Στη διαδικασία, κύριε Πρόεδρε. Όχι διαδικασία. Δεν θέλουμε επιστολές και ευχές. Έχουμε κρίση και γνώση μόνοι μας. Πέστε το όνομα. Αυτό λέει ο Καλλικράτης. Ο κύριος Δημάρχος είναι πρασπιστής του Καλλικράτη. Ο Καλλικράτης λέει να πείτε το όνομα. Αφήστε τις επιστολές. Σας παρακάμπτω για την αυθαιρεσία, δεν θα δεχτώ απόψε, το λέω. Συνεχίζω. Εξελέγει η Εμπορευτική Επιτροπή αποτελούμενη από τις κυρίου Δοσοκούρου Παναγιώτα για λύση ο Άγιος Βασιλέας Παναγιώτης. Μετά την λύση της υποβλήθηκε η υποψηφιότητα του Μπουρδούλη του Κωνσταντίνου. Μετά την λύση της πληροφορίας ανοίχθηκε η κάλπη, μετρήθηκαν οι φάκελοι και βρέθηκαν 18 όσοι και οι παρόντες. Στη συνέχεια μετρήθηκαν οι σταυροί. Μετρήθηκαν τα ψηφοδέλτια 18. Έτσι εκλέγεται ο κύριος Μπουρδούλης ομόφωνα. Η Εφορευτική Επιτροπή και προχωράμε στο επόμενο στάδιο της διαδικασίας. Το επόμενο στάδιο της διαδικασίας με την πρόταση της Δημοτικής Αρχής για υποψήφιο πρόεδρο, τον κύριο Κωνσταντίνο Μπουρδούλη, πρέπει να προχωρήσουμε σε διαδικασία εφόσον περιμένουμε ένα διάστημα να τυπωθεί το όνομα να σας μοιραστούν, είναι διαδικαστικό το θέμα, να σας μοιραστούν τα ψηφοδέλτια. Η Εφορευτική Επιτροπή, η οποία...